Η Βουλή της Δανίας τροποποιεί το Σύνταγμα της χώρας, παραχωρώντας τις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου. Η Δανία γινόταν έτσι η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα μετά τη Φινλανδία και την Νορβηγία που παραχωρούσε το δικαίωμα ψήφου στο γυναικείο πληθυσμό της. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί ηλικίας 21 έως 30 ετών κατακλείζουν τα στρατολογικά γραφεία για να εγγραφούν στους καταλόγους κατάταξης την πρώτη κιόλας ημέρα της εφαρμογής του νέου νόμου περί στρατολογίας. Από τους καταλόγους αυτούς θα επιλέγονταν με κλήρωση οι πρώτοι 500.000 Αμερικανοί στρατιώτες που θα αποστέλλονταν στα ευρωπαϊκά μέτωπα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να εμπλακούν στον πόλεμο. Η αθρώα προσέλευση στα στρατολογικά γραφεία που υπερεύει κάθε προσδοκία, καθώς τελικά ενεγράφησαν περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Αμερικανοί, υποδήλωνε μια μεγάλη μεταστροφή της αμερικανικής κοινής γνώμης, η οποία αν και αρχικά ουδετερόφιλη μετακινήθηκε σταδιακά υπέρ της κήρυξης πολέμου κατά της Γερμανίας, ιδιαίτερα μετά την απρόκλητη βύθιση του υπεροκεάνιου Λουζιτάνια και άλλων επιβατικών πλοίων από γερμανικά υποβρύχια, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν χιλιάδες αθώες ψυχές. Φεύγει από τη ζωή χτυπημένος από σύφυλη σε ηλικία 59 ετών ένας διακεκριμένος θεατρικός συγγραφέας. Ήταν ο Ζορζ Φεϊντό, από τους κυριότερους εκπροσώπους της γαλλικής κωμωδίας τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα που πέρασε. Έρχεται στον κόσμο στην Καλιφόρνια ένας σπουδαίος Αμερικανός δρομέας. Ήταν ο Αφροαμερικανός Τόμι Σμιθ, πρωταθλητής των δρόμων ταχύτητας 200 μέτρων, ο οποίος 24 χρόνια αργότερα, κατά την απονομή των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς στο Μεξικό, θα άφηνε άφωνη ολόκληρη την ανθρωπότητα, διαμαρτυρόμενος επί του βάθρου με τον χαιρετισμό των μαύρων πανθύρων για την καταπίεση των ομοφύλων του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τόλμη του χρυσού τότε Ολυμπιονίκη Τόμι Σμιθ, καθώς και του συναθλητή του και τρίτου Ολυμπιονίκη Τζον Κάρλος, θα στήχιζε στους δύο αθλητές την αφαίρεση των μεταλλίων τους. Αλλά θα τους χάριζε το θαυμασμό εκατομμυρίων ανθρώπων όπου γης και μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Αφροαμερικανών αδελφών τους. Περισσότερα από 1000 βρετανικά βομβαρδιστικά εξορμούν κατά κύματα στις ακτές της Νορμανδίας και βομβαρδίζουν ανηλαιώς τις αμυντικές εγκαταστάσεις των Γερμανών που έφεραν την ονομασία «Τείχος του Ατλαντικού». Οι αεροπορικές επιδρομές των Βρετανών συνεχίστηκαν ολόκληρη την ημέρα, αδειάζοντας τις γερμανικές εγκαταστάσεις περισσότερους από 5.000 τόνους βομβών, με στόχο την προετοιμασία του εδάφους για τη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση της επομένης, τη συμμαχική απόβαση στην Νορμανδία. Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών George Marshall ανακοινώνει ένα ευρύ σχέδιο οικονομικής βοήθειας προς τη Δυτική Ευρώπη που εκ των υστέρων αποκλήθηκε σχέδιο Marshall. Κατά τους Αμερικανούς ηθήνοντες, το σχέδιο αποσκοπούσε στην επούλωση των πληγών που είχε κληροδοτήσει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όμως οι πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις που συνόδευαν τη βοήθεια αποδείκνυαν ότι απότερος στόχος του σχεδίου Marshall ήταν η ανάσχηση της κομμουνιστικής εξάπλωσης στη Δυτική Ευρώπη. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Προφιούμο, κεντρικό πρόσωπο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που γνώρισε η Βρετανία κατά τον αιώνα που πέρασε, υποχρεώνεται να παραιτηθεί από την κυβέρνηση και το βουλευτικό του αξίωμα, καθώς πλέον αναγκάζεται να αναγνωρίσει ό,τι επιμήνες αρνείτο. Ότι δηλαδή διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με ένα πανέμορφο call girl, την Κριστίν Κίλερ, η οποία κατηγορείται ότι δρούσε ως πληροφοριοδότης του στρατιωτικού ακολούθου της Σοβιετικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής γίνεται δεκτός με τιμές από το Ιουγκοσλάβο ηγέτη στρατάρχη Τίτο στο Βελιγράδι, από το οποίο ξεκινά σειρά επισκέψεων στις Βαλκανικές χώρες, προκειμένου να προωθήσει μια σημαντική του πρωτοβουλία. Τη μετατροπή της Χερσονήσου του Αίμου σε ζώνη ειρήνης και συνεργασίας των κρατών της. Ένα 24ωρο μετά τη βίαιη κατάπνιξη από δυνάμεις του στρατού της φοιτητικής εξέγερσης στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου,
η παγκόσμια κοινή γνώμη συγκλονίζεται από μια φωτογραφία που δημοσιεύεται στις εφημερίδες όλου του κόσμου. Η φωτογραφία απαθανάτιζε τον ηρωισμό ενός νεαρού φοιτητή που είχε σταματήσει με το σώμα του την προέλαση ενός κονβόη από τάγκς. Η ίδια σκηνή αποτυπώθηκε και σε βίντεο που μαζί με τη φωτογραφία έγιναν το σήμα κατά τεθέν της φοιτητικής εξέγερσης της μεγαλύτερης νεολαϊστικής κινητοποίησης στη λαϊκή Κίνα μετά την πολιτιστική επανάσταση της δεκαετίας του 60. Με λαμπρές τελετές παρουσία της Βασίλισσας Ελισάβετ, του Αμερικανού Προέδρου Μπιλ Κλίντον, του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν και εκπροσώπων όλων των άλλων χωρών μελών του αντιχιτλερικού συνασπισμού εκτός της Ρωσίας, αρχίζουν επί Βρετανικού εδάφους οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την 50η επέτειο της μεγάλης συμμαχικής απόβασης στην Ορμανδία, της μεγαλύτερης στρατιωτικής επιχείρησης στην ιστορία του περασμένου αιώνα, που άλλαξε ριζικά την τροπή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έφερε πιο κοντά τη συντριβή του ναζισμού. Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων στη Βρετανική επικράτεια, οι επίσημοι προσκεκλημένοι θα απέπλεαν με τη Βασιλική Θαλαμυγό Μπριτάνικα για τις απέναντι ακτές της Μάγχης, ακολουθούμενοι από αρμάδα πλοίων με βετεράνους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια συμβολική αναπαράσταση της ιστορικής απόβασης. Μόνο που αυτή τη φορά, στην άλλη πλευρά, δεν τους περίμεναν τα γερμανικά πολυβόλα, αλλά χιλιάδες λαού και βετεράνοι που είχαν έρθει από τα πιο διαφορετικά μέρη του πλανήτη για να τιμήσουν τη μεγάλη επέτειο. Οι εκδηλώσεις, που θα περιλάμβαναν πλήθος στρατιωτικών και αεροπορικών επιδείξεων με συμμετοχή και των βετεράνων, θα ολοκληρώνονταν στην ακτή Ομάχα, το θέατρο των πιο σφοδρών και πλέον πολύνετων συγκρούσεων της απόβασης, με μια συγκινητική τελετή προς τιμή όλων εκείνων που είχαν προσφέρει τότε τη ζωή τους για το θρίαμβο των ελεύθερων κρατών επί του φασισμού. Με επίσκεψή του στην έδρα της Ρωσικής Δούμας, όπως αποκαλείται το Ρωσικό Κοινοβούλιο, και ομιλία του προς τους Ρώσους βουλευτές, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον ολοκληρώνει την τριήμερη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Ρωσική Πρωτεύουσα μετά από πρόσκληση του νεοεκλεγέντος Ρώσου ομολόγου του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν η πρώτη στην ιστορία ομιλία Αμερικανού Προέδρου από το βήμα του Ρωσικού Κοινοβουλίου και θα γινόταν δεκτή με θερμά χειροκροτήματα από τους παριστάμενους βουλευτές. Κατά την παραμονή του στη Ρωσική Πρωτεύουσα, ο Κλίντον θα υπέγραφε σειρά συμφωνιών με τον πρόεδρο Πούτιν, μεταξύ των οποίων και συμφωνία για αμοιβαία καταστροφή 68 τόνων πλουτονίου στρατιωτικής χρήσης, από το οποίο μπορούσαν να παραχθούν 8.000 ατομικές βόμβες αντίστοιχες εκείνης της Χειροσίμα. Οι δύο πλευρές, ωστόσο, δεν θα κατάφερναν να βρουν σημεία προσέγγισης στο ακαθόδες πρόβλημα που σκίαζε τις σχέσεις τους και αφορούσε την ανάπτυξη από τις ΗΠΑ συστήματος αντιβαλιστικής άμυνας. Κατά την παραμονή του στη Ρωσική Πρωτεύουσα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε να συναντηθεί και με τον πρώην Πρόεδρο της Ρωσίας, Μπόρις Γέλτσιν, τον οποίο και επισκέφθηκε στην εξοχική του κατοικία λίγο έξω από τη Μόσχα. Το 1967 η Μέση Ανατολή ήταν και πάλι καζάνι που έβραζε. Το δράμα των χιλιάδων Παλαιστινίων προσφύγων, που μετά την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους είχαν υποχρεωθεί να εκπατριστούν και να ζουν σε άθλιους καταβλισμούς υπό συνθήκες τραγικές, είχε μετατραπεί σε βόμβα έτοιμη να εκραγεί και ξεσηκώνει στο πλευρό των Παλαιστινίων όλους τους αραβικούς λαούς της περιοχής. Το εκρηκτικό αυτό κλίμα οθεί τον Νάσερ να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Επιδιώκοντας να εδραιώσει τη θέση του ως ηγετική μορφή του αραβικού κόσμου, ο Αιγύπτιος πρόεδρος παίρνει στα χέρια του με πάθος τη σημαία του Παλαιστινιακού. Δέχεται στο Κάιρο την ηγεσία της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και δηλώνει πλήρη υποστήριξη στις διεκδικήσεις της. Ενώ παράλληλα προχωρεί στην υπογραφή συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας με τον μονάρχη της Ιορδανίας Χουσέιν. Και όταν αισθάνεται αρκετά ισχυρός, να αρκοθετεί την έξοδο του κόλπου της Άκαμπα, αποκόπτοντας έτσι τη μοναδική διέξοδο του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό. Το Τελαβίβ θεωρεί την κίνηση του Νάσερ ως πράξη πολέμου και απαντά αντίστοιχα. Ορίζει υπουργό άμυνας ένα γνωστό ιέρακα και φανατικό εχθρό των Αράβων, τον στρατηγό Μωσέ Νταγιάν, και μετακινεί ισχυρότατες στρατιωτικές δυνάμεις σε κέρια σημεία της Ισραηλινής μεθορίου. Ανταπαντώντας ο Νάσερ, θέτει την Αίγυπτο σε κατάσταση συναγερμού.
και συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις πεζικού στη Χερσόνησο του Σινά, καθώς και ένα τεράστιο αριθμό αρμάτων μάχης. Θέλοντας να προλάβει την επερχόμενη σύγκρουση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ου Θαντ, συναντήθηκε με τον Άσερ και αποδέχτηκε την απομάκρυνση των ωκεανόκρανων από το Σινά και την αντικατάστασή τους από ένοπλους Παλαιστίνιους που, όπως δήλωναν, είχαν ενσωματωθεί στον Αιγυπτιακό στρατό. Αλλά η πρωτοβουλία του Ου Θαντ δεν φέρνει αποτελέσματα. Το αντίθετο. Αίγυπτος και Ισραήλ κηρύσσουν γενική επιστράτευση, ενώ η Συρία, που έχει ήδη χάσει 6 αεροπλάνα της αερομαχία με Ισραηλινά, δηλώνει έτοιμη να βάλει τέλος στην σιωνιστική παρουσία στην πατρίδα των Αράβων. Η σταγόνα που κάνει το ποτήρι να ξεχυλήσει έρχεται την 4η Ιουνίου, όταν το Ιράκ προσυπογράφει το αμυντικό σύμφωνο Αιγύπτου-Ιορδανίας. Λίγες ώρες μετά, τα χαράματα της 5ης Ιουνίου, ο στρατηγός Νταγιάν αρχίζει τις εκτροπραξίες με ευνηδιαστική μαζική αεροπορική επιδρομή κατά Αιγυπτιακών, Συριακών, Ιορδανικών και Ιρακινών αεροδρομίων. Ο τρίτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος που πέρασε στην ιστορία ως πόλεμος των 6 ημερών είχε κιόλας ξεκινήσει, βυθίζοντας και πάλι στη βία και το αίμα ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Όταν το Μάρτιο του 68 ο Ρόμπερτ Κένεντι αποφάσισε να διεκδικήσει το χρήσμα των Δημοκρατικών για την Αμερικανική Προεδρία, ήξερε ότι είχε μπροστά του μια δύσκολη μάχη. Διέθετε όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Οι μαύροι Αμερικανοί και μαζί τους η νεολαία τον λάτρευαν. Berkeley in California, the students welcomed him more like a savior than a politician. Age is on his as well as their side. They feel he's one of their generation. Lyndon Johnson is not. Η εικόνα άλλαξε ριζικά όταν ο πρόεδρος Τζόνσον ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ότι παρετείται από τη διεκδίκηση μιας νέας προεδρικής θητείας. Τότε, έχοντας απέναντί του τον Χιούμπερτ Χάμφρεϊ, ο Κένεντι έγινε ξαφνικά από outsider το φαβορί για το χρήσμα των Δημοκρατικών. Πολέμιος της κοινωνικής αδικίας, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των μαύρων από τη θητεία του ίδιο ως υπουργός δικαιοσύνης επί προεδρίας του αδελφού του Τζον Κένεντι, ιδιαίτερα αγαπητός στο αντιπολεμικό κίνημα λόγω της ρητής δέσμευσής του ότι θα θέσει τέλος στην αμερικανική εμπλοκή στο Βιετνάμ, ο Ρόμπερτ Κένεντι προέβαλε πλέον ως η μεγάλη ελπίδα του απλού πολίτη για μια νέα Αμερική που θα έχει σημαία της τη συμφιλίωση και την ειρήνη, όπως διακήρυσε ο ίδιος. Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στην Ινδιάνα, την Κολούμπια, την Νεμπράσκα και την Νότια Ντακότα, ο Κένεντι αποκτά σαφές προβάδισμα. Απέμεναν όμως οι κρίσιμες προκριματικές στην Καλιφόρνια. Τα μεσάνυχτα της 4ης Ιουνίου τα πάντα είχαν κριθεί. Έχοντας τριαμβεύσει και στην Καλιφόρνια, ο Κένεντι ήταν πλέον ο αδιαφιλονίκητος νικητής της κούρσας των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρήσμα. Και περιχαρής ευχαριστεί τους ενθουσιώδες οπαδούς του που είχαν κατακλείσει το ξενοδοχείο Ambassador του Λος Άντζελες. Ξημέρωνε η 5η Ιουνίου όταν ο Κένεντι κατέβαινε χαμογελαστός από το βήμα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Και ξαφνικά, βαριά τραυματισμένος από τις σφαίρες που δέχτηκε, ο Κένεντι σωριάζεται στο έδαφος, μέσα σε λίμνη αίματος. Ο δολοφόνος, ένας 24χρονος Ιορδανός, ονόματι Σιρχάν Σιρχάν, συλλαμβάνεται αμέσως. «Το έκανα για την πατρίδα μου», ήταν τα πρώτα του λόγια. Κένεντι, αιμόφυρτος, θα μεταφερόταν σε νοσοκομείο. Όμως οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών θα απέβαιναν άκαρπες. Η καρδιά του 42χρονου πολιτικού θα άντεχε μόνο 24 ώρες. Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today, June 6, 1968. He was 42 years old. Ο Ρόμπερτ Κένεντι θα φεύγει μακριά για να συναντήσει τον αδερφό του Τζον στους ουρανούς. Και θα φεύγει όπως έφυγε και εκείνος, στον κολοφόνα της δόξας του.